Όταν μετά από καιρό έτσι έχεις να κάνεις μια βιντεάρα και έχεις παρουσίαση το μυστεράρα μόνο με μια τέτοια μηχανάρα. Πω ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Να ξέρετε τι με τρελαίνει πιο πολύ? Αυτά εδώ, βασικά όλο με τρελαίνει. Πάει και το γάντι με αυτό το μηχανάκι. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Την καλημέρα μου στα καλά μου φιλαράκια, Mr. Motovlog και πάλι στο φάνε σας μετά από λίγο καιρό απουσίας. Ερχόμαστε πάλι με μια βιντεάρα, με μια παιδιά απίστευτη μηχανάρα. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας Ducati Panigale V4 2020 μοντέλο, εμτάρα, πολύ ωραίο το MT, πιο V4 ρε παιδιά, πιο V4, αυτό είναι μηχανάκι, η αλητεία ίδια. Όπω ρε παιδιά, τι απίστευτο πράγμα είναι αυτό. Έχεις την αίσθηση ότι οδηγάς σε... Τι άλλο, Φεράρι. Πρώτες δοκιμές, λίγο φρένα, λίγο δύναμη να δούμε. Παιδιά, δύναμη είναι... Είναι πάρα πολύ δυνατό που από αυτά τα φτεράκια εδώ είναι όλα τα λεφτά. Φρένα άγκυρες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία δοκιμή. Το Ducati Panigale V4 220 μοντέλο, το οποίο είναι μία χορηγία από το φίλο μας τον Αντώνη από τη Σαντορίνη που μας το έχει στείλει για να το κάνουμε μία σούπερ δοκιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Αντώνη που μου έδωσε την ευκαιρία να οδηγήσω μια τέτοια υπερμοτοσυκλέτα, αλλά φυσικά και το φιλαράκι μου τον Παναγιώτη από το KB Tech Workshop που μας φτιάχνει τα μηχανάκια, μας τα κάνει γρήγορα, μας τα κάνει safe εκεί μαζί με τον Τρε και μας χαρίζει μόνο χαμόγελα. Λοιπόν, στο θέμα μας, Ducati Panigale V4 220 μοντέλο, 1100 κυβικά, 214 άλογα στρόφαλο. Αυτά είναι τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας. Αυτή τη στιγμή είμαστε με μια Aero εξάτμιση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι μόνο τελικό, δεν έχει τη φοράει ολόσωμη και είναι και μετά από παιδιά. Ο ήχος είναι άλλο πράγμα. Πολύ ωραίο ρε παιδιά, η οθόνη, η θέση οδήγησης. Σας μεταφέρω τώρα το mood όλο απευθείας, έτσι, όπως το αισθάνομαι, σας το περνάω στην κάμερα. Κλασικό Ducati, καίγεται ο πισινός σου. Παρεάκι είμαστε, πάμε δήλωση για καφεδάρα. Μπροστά μου είναι ο Γιώργος με το κάπα, ο Black Rider. Πάντως από τις πρώτες εντυπώσεις παιδιά μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ ωραία θέση οδήγησης. Παρότι είναι μια μοτοσυκλέτα βγαλμένη από το MotoGP, γιατί μιλάμε για ένα αντίγραφο στην ουσία, ένα superbike από το MotoGP, είναι πάρα πολύ βολική η θέση οδήγησης. Είναι απίστευτο το διάβασμα των αναρτήσεων. Να πούμε ότι είναι το V4 το απλό, δεν είναι το R ούτε το S. Η διαφορά τους είναι οι αναρτήσεις. Αυτό φοράει σόβα.
με ζάξ αμορτισέρ πίσω, ενώ η επόμενη έκδοση φοράει τη Σόλινς. Από συστήματα ασφαλείας γεμάτο, traction control, μας το έχει βάλει εδώ πέρα ABS 1, traction control 2, τη γρήγορη οδήγηση, είναι οι ρυθμίσεις και έχω και την εντύπωση ότι δεν τη χαγιαμπούσαμε απέναντι. Ρε τη ζούμε. Έχουνε πάρει φωτιά τα μπούτια μου όμως, Πονέκτη, έχουμε και λίγο δρόμο μπροστά. Ωραία, παιδιά, πώς φορτώνει έτσι. Αυτό δεν είναι σαντάλα. Σηκώνει την 300 για πλάκα. Πάντως το ζύγισμά του είναι απίστευτο. Φοβερή αεροδυναμική κάλυψη. Το fairing του δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Τι να λέμε ρε παιδιά. Αυτές οι μοτοσυκλέτες σου δίνουν την αίσθηση όταν έχεις ένα, παράδειγμα, ένα απλό αυτοκίνητο, ένα golf, και ξαφνικά σου δίνεται η ευκαιρία να οδηγήσεις ένα Ferrari. Ακριβώς αυτή την αίσθηση έχω από το MT πάνω στο Ducati, παιδιά. Απίστευτο συνέστημα. Απίστευτες επιταχύνσεις. Πως ανοίγει έτσι ρε εσύ. Πως κλωτσάει έτσι μετά τα 250.
Εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Έχω πάθει πλάκα. Ό,τι πιο δυνατό έχω οδηγήσει, παιδιά. Πρώτη φορά που μπορώ να πω ότι είδα μεγάλη διαφορά από το Χαγιαμπούσα. Μετά τα 250. Μάγκα, πως σηκώνει έτσι χιλιόμετρα, πως τρακοσάριζει έτσι. Βγαίνουμε για δήλωση. Πω ρε φίλε, τι εργαλείο είναι αυτό ρε μάγκα. Πω ρε παιδιά. Το απόλυτο MotoGP μηχανάκι. Το απόλυτο. Τώρα θα τα πούμε, να βγούμε λίγο στον παράδρομο, στον επαρχιακό. Έχει στεγνώσει το στόμα μου. Ωραία παιδιά, το περνάω αύριο αυτό, ε! Πόσο έχει, 30 χιλιάρικα? Όπως σου λέω! Όπως, τι εργαλείο είναι αυτό ρε παιδιά! Να, ανοίξει εδώ τα φερμουάρ, έχουν ανοίξει όλα, την ολόσωμη έπρεπε να βάλω. Αλλά κάνει ζέστη. Ακούτε τον ήχο ρε παιδιά, μεταπομένη εξάτμιση, ε! Εντάξει παιδιά, το εργαλείο είναι απίστευτο σε μια έτσι δοκιμή εθνικής. Είδαμε τι κάνει στην ευθεία. Βέβαια, τα μαγικά του κόλπα γίνονται στην πίστα. Είναι ένα μηχανάκι track bike, είναι αποκλειστικά για πίστα. Και πίστα μεγάλη, όπως το Σερών, όπως το εξωτερικού. Δεν είναι για τα μέγαρα αυτό το μηχανάκι. Θέλει, δεν το ευχαριστηθείς δηλαδή, είσαι όλη την ώρα μια Δευτέρα. Το σίγουρο είναι παιδιά ότι έχω πάθει πλάκα. Από την ανάρτηση, από τα φρένα. Τι να λέμε, μπορεί να μην είναι η έκδοση με τις Μαρκεζίνη και τις αναρτήσεις, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Άρε Παναγιώτη, KPTEC, τώρα σε καταλαβαίνω, γιατί είχαμε μια κουβέντα μεταξύ S1000R και Ducati Panigale. Τι να λέμε ρε παιδιά, φοβερό μηχάνημα. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που έχω οδηγήσει τόσες μοτοσυκλέτες και έχω κάνει τόσα χιλιόμετρα, οδηγώ μια μοτοσυκλέτα απίστευτη, μια μοτοσυκλέτα αγωνιστική τελείως. Είναι από αυτές που βλέπουμε στην τηλεόραση δηλαδή και την έχω στα χέρια μου. Όταν το λέω αυτό παιδιά, εντάξει μην παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι είναι ένα super bike, μια ρέπλικα να το πούμε του MotoGP. Η αίσθηση όμως που σου δίνει σαν αναβάτης είναι απίστευτη παιδιά. Σε κάνει να νομίζεις ότι σου δίνει την πλήρη αίσθηση μιας αγωνιστικής μοτοσυκλέτας με απίστευτη δύναμη. Παιδιά, η δύναμή της είναι απίστευτη. Τα 300 τα πιάνει λες και πιάνεις 250 με χιλιάρι. Δεν τελειώνει η δύναμή της και ο συνδυασμός της πανάλαφρης αίσθησης αλλά και μιας απίστευτης στιβαρότητας, δηλαδή ενώ τρακοσάριζα κατευθείαν δεν με φόβησε κάπου να νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν το αισθάνομαι καλά, ήταν πολύ δεμένο στο δρόμο, διάβαζε πάρα πολύ καλά την άσφαλτο, αλλά έχει και ένα παράλληλα έτσι μια πολύ απίστευτη ελαφριά αίσθηση οδηγική. Ένα φοβερό συνδυασμό συναισθημάτων, το οποίο
το μόνο που μπορεί να σου κάνει είναι έκρηξη αδρεναλίνης. Όπου παιδιά είναι απίστευτο, ε! Εντάξει. Βρήκα κάτι πιο γρήγορο από τη Χαγιαμπούσα, ρε παιδιά, επιτέλους. Να πούμε ότι, παιδιά, όλα είναι μέσα στο πλαίσιο αυτών που έχω οδηγήσει. Δεν ρίχνω άλλα μηχανάκια, μπορεί να μου πείτε για το ZX10, για το S1000R. Παιδιά, εγώ μιλάω πάντοτε σαν μυστεράρας με αυτά που έχω οδηγήσει. Δηλαδή, με το GSX-R το 1000, με το 1199 του φίλου του Κωνσταντίνου που κάναμε βόλτα. Πολύ δυνατό και εκείνο, αλλά ήταν V2. Η διαφορά του V2 με του V4, πιστέψτε με παιδιά, είναι εξωπραγματική, έτσι. Δηλαδή ο V4 έχει μια φθονία δύναμης απίστευτη. Δεν με τρόμαξε κάπου, τα φρένα του είναι απίστευτα παιδιά, τα μπρέμπο που φοράει, οι μονοblock δαγκάνες του, και είναι απίστευτη και η αίσθηση του φρεναρίσματος, γιατί νιώθεις την άγκυρα, αλλά ισομετρικά πάνω στη μοτοσυκλέτα. Τι να λέμε ρε μάγκα, απίστευτο εργαλείο. Ρε κοίτα να δεις, εκεί που λέω δεν θα πάω να πάρω σκυφτό, θα πάρω τη μονά, το δυνατό πιστόλι. Τώρα πάλι με αυτό μπαίνω στην πρίζα. Άρε Αντώνη, ζημιά μας έκανε, ζημιά. Για ομορφιά παιδιά, εντάξει τι να λέμε, η Ιταλίδα είναι κούκλα, το ξέρουμε. Από τα πιο όμορφα μηχανάκια. Ο σχεδιασμός του Ιταλού είναι κορυφαίος. Αυτό το Ducati Red, το χρώμα της είναι απίστευτο. Ο ήχος παιδιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι... Αυτό το βε, το κροτάλισμα δεν αφήνει τίποτα, τα traction βλέπετε, ανάβει το πορτοκαλί λαμπάκι. Δηλαδή τώρα πρώτη, το διπλώνεις, τα κόβει όλα το traction. Απίστευτο το διάβασμα των αναρτήσεων. Με εκείνο και μετά φτάσαμε στο δίλεση. Ξετρελαμένος παιδιά από το εργαλείο, είναι κορυφαίο, είναι απίστευτο, χωρίς να το έχω βάλει σε πίστα, και τι να σας πω ρε παιδιά, στο δωμάτιό μου να το έχω να το βλέπω, μου φτάνει, δεν θέλω καν να το οδηγώ. Φοβερό, φοβερό μηχάνημα. Ducati Panigale V4 220 μοντέλο. Από το φιλαράκο μας τον Αντώνη, τον ευχαριστούμε και πάλι, μας έδωσε αυτή την απίστευτη μοτοσυκλέτα να τη δοκιμάσουμε.